Πάμε πολιτιστικά σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί είναι τόσο όμορφο? Γιατί το μέρος από μόνο του είναι απίστευτο. Είναι το πιο γραφικό μέρος τόσο δίπλα στο Ηράκλειο, έξω από το Ηράκλειο. Αυτό ήθελα να πω εγώ, ότι εμείς οι Ηρακλειώτες του έχουμε μία αδυναμία, ναι. Γιατί το συνδυάζουμε με μία όμορφη βολτούλα, αλλά είναι και κοντά. Δηλαδή δεν μας τρώει και πολύ χρόνο για να πάμε. Την απολαμβάνουμε. Οι Αρχάνες. Είναι από τα πιο γραφικά μέρη έξω από το Ηράκλειο. Και στην παρέα μας έχουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο, που δεν είναι μόνο πολιτιστικός, είναι πολιτιστικός, φυσιολατρικός, εκδρομικός σύλλογο Αρχανών, η Χαραυγή. Και έχουμε μαζί μας βασικά μέλη. Έχουμε, ξεκινήσω από δεξιά μου, έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μάνο Τζενάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Ψαράκη Μανώλη. Πώς από αριστερά. Από αριστερά μας. Τον κύριο Ψαράκη Μανώλη. Αντιπρόεδρος. Και τον κύριο Σημαιάκη Μάνθο, γραμματέας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και θέλουμε πάρα πολύ να μας μεταφέρετε στο κλίμα των Αρχανών αυτές τις μέρες, γιατί γίνονται πολύ όμορφα πράγματα. Έχουν ήδη γίνει, έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένουμε κιόλας. Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι. Ήταν η πρώτη προσπάθεια πέρυσι να φτιάξουμε καλλιτεχνικές πέμπτες, έτσι τις ονομάσαμε, οι οποίες αγκαλιάστηκαν πάρα πολύ από τον κόσμο. Οι πέμπτες αυτές γίνονται στον άβλιο χώρο του συλλόγου μας, που πολύ ευγενικά μας παραχώρησε ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων πριν από 2 χρόνια περίπου. Και εκεί στεγαζόμαστε πλέον και τα γραφεία μας και τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών που κάνουμε και τα μαθήματα παραδοσιακού τραγουδιού, αλλά και όλες οι άλλες δράσεις μας γίνονται σε αυτό το χώρο. Ο άβλιος χώρος είναι ένα μικρό γυποθέατρο, έτσι το έχουμε ονομάσει εμείς τουλάχιστον, το μικρό γυποθέατρο των Αρχανών. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος γεμάτος δέντρα. Και εκεί στήσαμε από πέρυσι τις καλλιτεχνικές πέμπτες. Που δεν έρχονται όμως μόνο Αρχανιώτες, σωστά? Όχι. Έχετε πολύ μεγάλο κοινό. Έχουμε πολύ μεγάλο κοινό. Πέρυσι ήταν κατάμεστος ο χώρος όλες τις πέμπτες. Και αυτό μας έδωσε την όθηση και την, αν θέλετε, τη δυνατότητα να πούμε ότι θα το ξαναστήσουμε και φέτος. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Ήταν η δεύτερη πέμπτη η χθεσινή. Και συνεχίζουμε κάθε Πέμπτη μέχρι και τις 15 Αυγούστου. Μέχρι και 15 Αυγούστου. Ναι, βλέπουμε ένα πρόγραμμα πολύ πλούσιο. Να πούμε όμως, να πάμε λίγο πάλι στην αρχή. Πέρυσι που ξεκινήσατε, επειδή αναφέρατε για παραδοσιακούς χορούς, μπήκα στη σελίδα σας και εγώ και η Ευγενή και είδαμε ότι έχετε πάρα πολύ όμορφα πράγματα που παρέχετε στους Αρχανιώτες, τα παιδιά. Διάβασα κάτι για πιάνο, διάβασα. Μουσικά, ναι. Παραστάσεις. Είστε ένας πολύ ενεργός σύλλογος. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε για τον τόπο μας, το κάνουμε. Είμαστε όλοι μια παρέα οι οποίοι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ και νοιαζόμαστε να αναβαθμίσουμε πολιτιστικά και ποιοτικά τις Αρχάνες. Μας αρέσει αυτό, το κάνουμε από μεράκι και πραγματικά θέλουμε να προσφέρουμε και να κάνουμε πράγματα στις Αρχάνες. Βλέπετε και την ανταπόκριση του κόσμου, δηλαδή έρχονται όχι μόνο και από το Ηράκλειο, έρχονται και γενικά. Έρχονται και τουρίστες σε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε και πλάνα αυτή τη στιγμή. Είναι ανοιχτός ο χώρος, η μουσική ακούγεται. Οπότε ναι. Άρα ο κόσμος περνάει και μπαίνει μέσα και κάθεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Να πάμε στον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Ψαράκη Μανώλη. Εσείς πώς το έχετε βιώσει όλο αυτό? Υπάρχουν δυσκολίες? Γιατί μιλάμε για πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι δεν είναι μικρά τα χωριά αυτά. Οι Αρχάνες είναι μια κομμόπολη. Έχει λοιπόν πολλά θετικά, έχει όμως και κάποια αρνητικά. Έχετε κάποια στήριξη, υπάρχει στήριξη σε όλο αυτό το έργο? Εμείς ξεκινήσαμε σαν νέο συμβούλιο πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Και είχαμε από την αρχή ένα όραμα να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στο χωριό, το οποίο έλειπε. Ήτανε δράσεις, ήτανε σεμινάρια, ενημέρωση και φτάναμε μετά και στις καλλιτεχνικές βραδιές, το οποίο ο κόσμος αγκάλισε γιατί τις είχε ανάγκη. Απ' την αρχή είχαμε στήριξη, κυρίως από την περιφέρεια, η οποία όποια στιγμή χρειαστήκαμε κάτι ήταν δίπλα. Ο Δήμος το ίδιο, με εξοπλισμό και με φυλάδια, με διαφήμιση, mm-hmm. με όλο το πακέτο, προσωπικό που είχε να διαθέσει μας το διέθετε, μας βοηθούσανε. Πλέον έχουμε μεγάλο εξοπλισμό, οπότε μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας κάποιες εκδηλώσεις. Βοηθάμε και εμείς το Δήμο από την πλευρά μας, όπου μας ζητάει σε μια εκδήλωση δική του. Ήμασταν πέρυσι και στην επίσκεψη του Καρόλου στις Αρχάνες, οπότε στήριξαμε τα χορευτικά όλη την εκδήλωση. Είμαστε εκεί για τις Αρχάνες και για τους Αρχανιώτες. Να περάσουμε και στο γραμματέα λοιπόν, τον κύριο Σημαιάκη.
Όσον αφορά τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές, βλέπετε ναι. τον κόσμο πρόθυμο να συμμετέχει? Σαν θεατής, ναι. Σαν εθελοντές, ίσως όχι τόσο πολύ ακόμα, είναι ακόμα αρχή. Αλλά σαν θεατές, από τις δύο πρώτες πέμπτες τουλάχιστον για φέτος, βλέπουμε μια πιο έντονη κινητικότητα, τον κόσμο να ενδιαφέρεται από νωρίς, άρχισε να ρωτάει, θα κάνετε φέτος, τι θα κάνετε, ποιους θα φέρετε, ποιες εκδηλώσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον αρκετό από τον κόσμο. Τουλάχιστον στις δύο πρώτες που έχουμε κάνει τώρα εκδηλώσεις, βλέπω ότι έχουμε παραπάνω κόσμο σχετικά με πέρσι. Είναι σημαντικό όμως και αυτό που είπατε για τον εθελοντισμό και καλό είναι να κάνουμε το κάλεσμα αυτό. Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βοηθήσει όντως κάτι τόσο ωραίο. Απλά είναι εθελοντισμός. Είναι όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, αν το διαθέτεις και αν έχεις σκοπό να το διαθέσεις σε κάτι τέτοιο το οποίο τρώει πολύ χρόνο. Τρώει πολύ χρόνο, αλλά είναι δημιουργικό. Και ναι. ιδιαίτερα και για παιδάκια. Τα παιδάκια τα βλέπετε έτσι πρόθυμα, έχουν την όρεξη να ασχοληθούν με τέτοια πολιτιστικά τεκτενόμενα? Είδε την παιδική παράσταση ναι. την κοιτούσε πριν. Ναι, εντάξει, προφανώς τραβάει το παιδικό κοινό. Συμμετέχουν τα παιδιά και ειδικά τα παιδιά του χορευτικού, ας πούμε, όποτε του ζητηθεί κάτι στα παιδιά, είναι μέσα στην τρελή χαρά να χορέψουν, να κάνουν κάτι, μια παράσταση, έστω μικρή, να συμμετέχουν οπουδήποτε. Και όταν βρίσκονται εκεί και του ζητηθεί κάτι, με μεγάλη προθυμία. Δεν έχουμε πρόβλημα από τα παιδιά κυρίως. Εντάξει, είναι ο εθελοντισμός, είναι δύσκολο κομμάτι, δεν μπορεί να το επιβάλλει σε κανένα. Μακάρι να είχαμε χίλιους εθελοντές, σε όλους θα βρίσκαμε δουλειά. Και για όλους θα κάναμε εκδηλώσεις. Να πάμε λίγο ξανά στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Τζενάκη, να μας πείτε λίγο για τις συναυλίες που έρχονται. Βλέπουμε Κριτική Βραδιά, βλέπουμε συναυλία με τον πολύ αγαπητό Ροζ Ντέιλι. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος Καρέλης. Να μας πείτε λίγο, να μας κάνετε μια παρουσίαση όλων αυτών που έχετε καλέσει. Και θα παρουσιαστούν τις επόμενες μέρες. Την επόμενη Πέμπτη, 4 του μήνα, έχουμε μια Κριτική Βραδιά. Μου επιτρέπετε να βλέπω και λίγο το φυλάδι για να θυμάμαι τη λογική σειρά των πραγμάτων. Να μας πείτε λίγο, είναι από πέρυσι αυτά που βλέπουμε? Αυτή είναι από την περσινή εκδήλωση. Ναι. Προπέρσι. Και τρίτη χρονιά. Ναι. Έχουμε αυτή την Πέμπτη, 4 του μήνα, Κριτική Βραδιά με τον Κοντόκαλο το Σάβα. Αμέσως μετά στις 11 του μήνα. Έχουμε τον αγαπητό και συμπολίτη μας, αν θέλετε, πλέον, γιατί μένει πολλά χρόνια στις Αρχάνες, το Ροζ Ντέιλι με την Κέλλη τη Θωμά, όπως επίσης μαζί τους θα είναι και η κυρία Ευγενία Τόλη Δαμοβολίτη, η εξαιρετική τραγουδίστρια, η οποία είναι και, είναι και δασκάλα παραδοσιακού τραγουδιού του συλλόγου μας. Ναι, συνεργαζόμαστε εδώ και 2 χρόνια με την κυρία Ευγενία, και είναι η δασκάλα του παραδοσιακού μας τραγουδιού. Η απορία μου είναι πριν που δεν πρόλαβα να ρωτήσω, αυτά που παραδίδονται από το σύλλογο είναι δωρεάν προς τα παιδιά? Είναι με μία φιλική συνδρομή προκειμένου να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς στα έξοδα τα οποία έχει ένα σύλλογο. Ναι, λογικό. Δεν είναι δηλαδή δίδακτρα, δεν πληρώνουν κάποιο σημαντικό ποσό διδάκτρων, πληρώνουν όμως μία μικρή συνδρομή, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα του συλλόγου, γιατί ένα σύλλογος έχει έξοδα. Εννοείται. Ωραία. Ωραία, γίνεται αυτό λοιπόν 11 Ιουλίου. 18 Ιουλίου την Πέμπτη έχετε άλλη μια συναυλία. Έχουμε μια λαϊκή βραδιά με τον Γιώργο τον Καρέλη, τον Μανώλη τον Καρέλη και την Αναστασία τη Μαυρίδη. Η οποία. Γνωστή, αγαπητή. Αγαπητή. Έπειτα η κυρία Ελένη Μπετινάκη στις 25 Ιουλίου έρχεται να μας πει για το καινούριο της παραμύθι, το σκιάχτρο που έχει ψυχή, και είναι μια ιδιαίτερη παράσταση και αυτή για τα παιδιά. Έρχεται 1 Αυγούστου από τη Θεσσαλονίκη στις Αρχάνες για να παίξει ο πολύ γνωστός και καταξιωμένος σολίστας κλασικής κιθάρας, ο Γιάννης ο Ανδρόνογλου, ο οποίος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη για να παίξει στις Αρχάνες και ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες κλασικούς κιθαρίστες και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες στην Ευρώπη. Αυτά όπως το ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας, όπως και η πρώτη, ας πούμε, Πέμπτη που έγινε, είναι κάποιες παραστάσεις οι οποίες γίνονται στην πρωτεύουσα, για παράδειγμα, συνήθως, ή γίνονται στους μεγάλους νομούς. Είναι μεγάλου βεληνικούς. Ναι, είναι πολύ σημαντικό που γίνεται στις Αρχάνες αυτό. Είναι πράγματα τα οποία προσπαθούμε να φέρνουμε πράγματα που θα αναβαθμίσουν τον τόπο μας. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει να φέρουμε πράγματα τα οποία είναι να κάνουμε κάτι για να φανεί ο σύλλογος. Μας ενδιαφέρει να φέρουμε πράγματα που θα αναβαθμίσουν ποιοτικά τις Αρχάνες. Είναι σημαντικό για μας αυτό το κομμάτι.
Και πάνω σε αυτό, εγώ θέλω να σημειώσω ότι παρατήρησα ότι ναι, μεν, σαν πολιτιστικό σύλλογο και σαν χωριό, κάνετε εκδηλώσει και συναυλίε και παραστάσει που είναι και κοντά στην παράδοση, αλλά είστε και πιο σύγχρονοι. Και με τον κύριο Καρέλη και με την, κυρία, με την κιθάρα και με την παιδική παράσταση. Δηλαδή, κάνετε και πιο σύγχρονα ναι, πράγματα. Δεν μένετε μόνο στα κριτικά, τα γνωστά, τα παραδοσιακά. Όχι, τα κριτικά είναι ένα κομμάτι από τα πολλά που κάνει ο σύλλογο. Ο σύλλογο είναι πολιτιστικό, είναι φυσιολατρικό. Πριν από λίγες μέρες συμμετείχαμε σε μια διαδεντροφύτευση που έγινε στο Γιούχτα για να προσπαθήσουμε να φυτέψουμε κάποια δέντρα σε σημεία που είχε καεί παλιότερα, που είχαν καεί παλιότερα. Είμαστε εκδρομικός, κάνουμε εκδρομές στην Κρήτη και όχι μόνο. Έχουμε γυρίσει όλη την Ευρώπη ο Σύλλογος γενικότερα. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα πολλά και προς πολλές κατευθύνσεις. Είστε όμως, επειδή μίλησε και ο κύριος Σημεάκης πριν για τον χρόνο, αλλά και ο κύριος Ψαράκης. Στην αρχή, είστε όμως τρεις άνθρωποι που έχετε τα δικά σας επαγγέλματα. Ασχολείστε και με τις δουλειές σας, είστε οικογενειάρχες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που βρίσκετε το χρόνο και ασχολείστε με τον πολιτιστικό σύλλογο και με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Ψαράκης, ότι είστε το νέο συμβούλιο τα τελευταία τρία χρόνια. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο σύλλογος έχει ζωή όμως από το 1952. Είναι ένας σύλλογος πολλών χρόνων. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια στιγμή που θα έχετε πει ότι θέλετε να έχετε μία παραπάνω βοήθεια ή να μαζέψετε κι άλλο κόσμο. Αυτό που είπε ο Μάνθος, ότι ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα και ότι όταν έχεις να κάνεις 10 δουλειές, αν τις μοιράσεις σε 10 ανθρώπους, γίνονται πολύ πιο γρήγορα, είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φίλους και μέλη του συλλόγου οι οποίοι μας βοηθάνε. Θα θέλαμε λίγο περισσότερη βοήθεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε και... Όσους και να βρούμε θα τους βρούμε δουλειά να κάνουμε. Ακριβώς αυτό, όσους και να βρούμε θα τους βρούμε δουλειά θα έχουν να κάνουν, όσοι να βρούμε. Τι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που προτιμάτε εσείς ως μέλη του πολιτιστικού φυσιολατρικού συλλόγου, μας αναφέρετε δεντροφύτευση. Τι θέλετε ακόμα να δείτε μπροστά σας, αν ετοιμάζετε κάτι που δεν μας λέτε. Να το μάθουμε κι αυτό, τι άλλο θα δούμε στο καλοκαίρι. Γιατί αυτό λήγει 15 Αυγούστου, έχετε κάτι άλλο στη καρδιά. Το πρόγραμμά μας θα συνεχίσει μετά τις 15 Αυγούστου, αλλά μέχρι τότε έχουμε μόνο αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάτι ακόμα. Sí. Αλλά μετά έχουμε τη γιορτή του Αγιάννη του Ρηγολόγου, όπου πηγαίνουμε μέσα στο φυσιολατικό κομμάτι του συλλόγου, καθαρίζουμε την εκκλησία, βάφουμε απ' έξω, κάνουμε ένα γλέντι την παραμονή. Συνεχίζουμε και ετοιμάζουμε το παιδικό φεστιβάλ «Γίνεται στις Αρχάνες». Συμμετέχουμε κάθε χρόνο. Πότε Χριστουγεν... Συνήθως συνδυάζεται με την έναρξη του σχολείου, Σεπτέμβριο. Ετοιμάζουμε τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Δηλαδή, όποτε υπάρχει κάτι καινούριο, στην Αποκριά κάναμε πέρυσι το καρναβάλι, κάναμε κάποια πάρτι. Είσαι συνέχεια θα βρούμε κάτι να ασχοληθούμε, να μην υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Να το γεμίσουμε με κάτι ακόμα. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι να περάσουμε είναι το σχετικό. Μήνυμα ότι και ας έχουμε τις δουλειές μας και τις ασχολίες μας, προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι, να δώσουμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτά τα πολιτιστικά, τα οποία τελικά δίνουν την ταυτότητα σε κάθε χώρο και τόπο και χωριό και πόλη, σε οτιδήποτε. Και οι Αρχάνες έχουν δείξει ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλεύουν από άλλους. Εγώ αντιλαμβάνομαι τις Αρχάνες πλέον σαν ένα νομό ξεχωριστό. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο. Κάνετε εξίσου αξιόλογες εκδηλώσεις. Είστε ένας πολύ όμορφος τόπος. Πάρα πολύ προσέχετε τον τόπο σας και με τα μαγαζάκια σας και τους ανθρώπους σας. Είστε φιλόξενοι άνθρωποι και νομίζω αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι όσοι ερχόμαστε εκεί. Έστω για μια Κυριακή, ένα Σάββατο, έτσι δεν είναι. Εγώ πηγαίνω συνέχεια. Προσωπικά δεν. Γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Εγώ το βλέπω έτσι. Είναι πολύ όμορφα. Κύριε Σημαίκη, θα θέλετε να μας πείτε τις επόμενες μέχρι το τέλος. Αφήσαμε δύο, νομίζω, να αναφέρουμε και αυτούς που θα συμμετέχουν την πρώτη-τελευταία Πέμπτη. Η πρώτη-τελευταία Πέμπτη είναι, είπε ο πρόεδρος, ο Μάνος, το Ρεστάλ Καλαθασική Σουθάρας. Τη θεατρική παράσταση. Ναι. Η τελευταία παράσταση είναι μια θεατρική παράσταση του Αντώνη του Καλομυράκη. Είναι ένα παιδί από το χωριό πάρα πολύ αξιόλογο, το οποίο δραστηριοποιείται πλέον επαγγελματικά με το θέατρο στην Αθήνα. Έχει μια πολύ καλή πορεία και μας κάνει την τιμή κάθε χρόνο και δημιουργεί μια ομάδα με παιδιά, εθελοντές από τις Αρχάνες και ανεβάζουν μια παράσταση.
Δεν ξέρω πολύ για την παράσταση συγκεκριμένη. Μου έχει πει απλά ότι μόνο το να κάνεις μία ανάγνωση του κείμενου θα σκάσει τα γέλια χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε κάτι τίποτα. Μας τα αφήνει για έκπληξη. Είναι μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Του έχουμε εμπιστοσύνη πλέον τον αφήνουμε απάνω του ό,τι και να κάνει. Συμμετάσχει, είπατε. Έχει ξανακάνει παραστάσεις από το που πήγε ένα ακόμα σχολείο. Έκανε μια ομάδα και έκανε παραστάσεις Αρχάνες. Πέρυσι παρουσιάσαμε ένα έργο του Άντων Τσέχοφ σε δικιά του διασκευή. Δύσκολο. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Το κάναμε και βόλτα, μια φοβερή κωμωδία. Και κάναμε και μια βόλτα σε κοντινά χωριά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και φέτος ετοιμάζει αυτό το έργο, το οποίο είναι ολοκλήρου δικό του κείμενο, δική του διαλόγη. Και έχουμε και εμείς πιο πολλή αγωνία από τον κόσμο, θα το δει, δεν ξέρουμε να ακόμα τι. Να μας το στείλετε, να μας το πει ο ίδιος. Με τίτλο «Η Αυτή», δεν αναφέραμε τον αυτή. Τίτλο. «Η Αυτή». Είναι από τα ονόματα των πρωταγωνιστών το «Αυτή», αν θυμάμαι καλά. Ναι, γιατί είναι, διακόπτονται με την τελεία, η αυτή ναι. Με όμικρον γιώτα, λοιπόν. Είναι αυτή, είναι τα ονόματα, τα οποία δυστυχώς δεν τα θυμάμαι, γιατί δεν είναι και όλο το δελτίο τύπου εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να μας το στείλετε, να μας το πει ναι. Μπορούμε να το κανονίσουμε κάποια στιγμή. Οπωσδήποτε. Είναι γνωστός ο Αντώνης, παίζει στην Αθήνα, ήταν τον καιρό αυτό με το Χάρη Ρώμα μαζί. Και τα υπόλοιπα στα πίδια, δηλαδή. Και το γλέντι που έρχεται στο τέλος, γιατί μας βλέπω εκεί να μπορούμε να έρθουμε εμείς. 15 το Αυγούστου. Ναι, τι, θα έχει μεζεδάκια. Είναι λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο και μεζεδάκια σίγουρα. Είναι μια πάντα από τόπους καλλιτέχνες, αρχανιώτες. Πέρυσι ξανασυμμετείχαν σε καλλιτέχνικες πέντες. Έτσι, εκεί γεννήθηκε η ιδέα. Κάναμε μια βραδιά πάρα πολύ όμορφη. Συναυλιακού χαρακτήρα καθαρά. Η οποία είπαμε λοιπόν φέτος να την εμπλουτίσουμε κάνοντας σαν μορφή γλεντιού. Ο χώρος δεν μπορεί να στρώσει για να κάτσουν παραπάνω από 250 άτομα, 300. Είναι μικρός ο χώρος. Οπότε αν κάποιος θέλει να έρθει πρέπει να πάρει να επικοινωνήσει. Ναι, να γράφουμε και στο πρόγραμμα ότι υπάρχουν τηλέφωνα κρατήσεων. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα φέτος να τους φέρουμε να το κάνουμε σαν μορφή γλεντιού, να χορέψει ο κόσμος, πέρασε πάρα πολύ καλά. Εκεί είπαμε να κλείσουμε, μια και πέφτει 5-15 Αυγούστου της Παναγίας, να το κλείσουμε τις καλλιτέχνες πέμπτης με ένα γλέντι γιορτινά. Πολύ ωραία. Θα φάνεις εκεί και όχι μόνο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στις 15, θα τι πάμε. Λες. Έχει και φαγητό, μια χαρά. Έχει και τραγουδάκι, ρεμπέτικα. Είναι πολύ ωραία όλα όσα υπάρχουν στο πρόγραμμα και όλα όσα έχουν γίνει ήδη και αυτά που έρχονται. Όλοι οι καλλιτέχνες που έχετε επιλέξει είναι αγαπημένοι και γνωστοί και άτομα που θέλουμε να βλέπουμε. Διαλεκτοί. Ναι, ακριβώς, διαλεκτοί, όπως πολύ σωστά είπες. Και από τη στιγμή που έρχονται άλλα τόσα, το μόνο που χρειάζεστε είναι αυτή η όρεξη που έχετε αυτή τη στιγμή. Δύναμη για να βρείτε το χρόνο, να βρείτε την υπομονή, να τα απεξέλθετε και στα προσωπικά σας και σε όλα αυτά που έχετε επιλέξει να και κάνετε. Και υπομονή. Ναι, βιταμίνες. Υπομονή για να βρεθεί και άλλο δυναμικό ανθρώπινο, γιατί σίγουρα θα βρεθεί. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να θέλουν να γεμίσουν το χρόνο τους έτσι παραγωγικά. Γιατί εγώ το βλέπω ότι μπορεί να κουράζεσαι, αλλά μόνο παίρνεις από αυτό. Ναι. Και η ανταπόκριση του κόσμου δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Να πω εγώ απλά τελειώνοντας ότι θα θέλαμε όλοι να ευχαριστήσουμε τις επιχειρήσεις των Αρχανών, οι οποίοι φέτος για πρώτη χρονιά μπήκαν χορηγοί και μας προσέφεραν κάποιες χορηγίες προς το Σύλλογο, οι οποίες ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για να στηθούν αυτές οι καλλιτεχνικές πέμπτες. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για τη συμπαράστασή του. Δωρεάν προς τον κόσμο, να το τονίσουμε αυτό. Είναι παραστάσεις όλες δωρεάν εξαιτίας αυτών των χορηγιών ουσιαστικά. Μπορείτε, αν θέλετε, να τους αναφέρετε. Ναι. Βλέπουμε κάποιους γνωστές που αγαπάμε και εσύ έχεις βρεθεί εκεί. Και το καραμέλο, με εμένα προσωπικά. είναι το μπακάλικο στην πλατεία των Αρχανών, το κρεμπολιό του σούπερ μάρκετ Ντουράκη, το ζεν στο εστιατόριο, το καραμέλο, μπιμπάκι Άννα τα χρώματα. Το Think Care, ο Σημαίκης ο Μάνθος με τις ψανίδες, είναι το Factory, το Zelita, το Σπιτικό, είναι αρκετοί χορηγοί οι οποίοι έχουν βοηθήσει και εξαιτίας τους μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις εκδηλώσεις δωρεάν. Ορίστε, μπορείτε λοιπόν πολύ απλά να σκεφτείτε ότι η πέμπτη σας είναι μια πολύ καλή αφορμή να κάνετε μια εξόρμηση στις πανέμορφες Αρχάνες που δεν τους λείπει τίποτα από κάτι άλλο που μπορεί να επιλέξει τον άνθρωπο. Είναι πολύ όμορφα γραφικά και από ό,τι βλέπουμε είναι και ωραία αυτά που έχουν ετοιμάσει. Οπότε αξίζει τον κόπο νομίζω. 2-1. Και απόλαυση και διασκέδαση και βόλτα. Τι άλλο θέλετε, 3-1. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και πάλι τον κύριο...
αυτό. Μόνο τις παρέες που βρέθηκε εκεί. Και αυτό ξεκίνησε από εκεί. Τον κύριο Ψαράκη Μανώλη, που ήταν και η αφορμή για να έχουμε αυτή την όμορφη συζήτηση και συνάντηση εδώ. Τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τον κύριο Μάνο Τζενάκη, τον πρόεδρο. Και τον Σημαίακη τον Μάνθο, τον γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Να ευχηθούμε να συνεχίσετε έτσι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλό καλοκαίρι, λοιπόν. Καλό καλοκαίρι. Σας περιμένουμε να έρθετε. Εννοείται.